Ρήμα, υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο. Σε προηγούμενα μαθήματα έχουμε μιλήσει και για τα τέσσερα αυτά μέρη του λόγου και για το ρήμα και για το υποκείμενο, τι είναι το υποκείμενο, τι είναι το αντικείμενο, τι είναι το κατηγορούμενο. Σε αυτό το βίντεο θα τα θυμηθούμε έτσι συνοπτικά στα γρήγορα και μετά θα έχουμε μία άσκηση με προτάσεις που θα τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά, ρήμα υποκείμενο και ανάλογα αν έχει αντικείμενο ή κατηγορούμενο. Για να θυμηθούμε τώρα, το ρήμα δηλώνει ότι κάτι κάνω ή βρίσκομαι σε μία κατάσταση, το ξέρουμε αυτό. Το υποκείμενο μας δείχνει ποιος κάνει κάτι ή βρίσκεται σε μία κατάσταση και έχουμε πει ότι το βρίσκουμε ρωτώντας ποιος παίζει, παραδείγματος χάρη, ποιος διαβάζει ή ποια μίλησε, ποιο κτλ. Το αντικείμενο δηλώνει πού μεταβαίνει η ενέργεια του ρήματος και το βρίσκουμε ρωτώντας τι, ποιον και άλλα. Ποιος για το υποκείμενο, τι για το αντικείμενο. Το παιδί κλώτσε την μπάλα. Ποιος κλώτσισε, το παιδί. Τι κλώτσε, την μπάλα, το αντικείμενο. Τα έχουμε εξηγήσει σε προηγούμενα βίντεο. Και τώρα το κατηγορούμενο. Είπαμε ότι δίνει μια ιδιότητα στο υποκείμενο με τη βοήθεια των συνδετικών ρημάτων είμαι και γίνομαι ή κάποιον άλλον, εκλέγομαι, παρουσιάζομαι, διορίζομαι, μοιάζω, φαίνομαι, αποδεικνύομαι, ανακηρύσσομαι, λέγομαι, τα οποία είναι ή συνώνυμα κατά κάποιο τρόπο με το είμαι. Δηλαδή αντί να πούμε είμαι, λέμε ονομάζομαι, αντί να πούμε είμαι, λέμε μοιάζω και μπορούν να αντικατασταθούν από το είμαι. Το κατηγορούμενο λοιπόν είναι, μας λέει τι είναι το υποκείμενο. Αυτή είναι η βασική του δουλειά, να λέει τι είναι το υποκείμενο. Και μια τελευταία έτσι σημείωση είναι να πούμε ότι το υποκείμενο και το κατηγορούμενο είναι πάντα σε πτώση ονομαστική ενώ το αντικείμενο σε αιτιατική. Το παιδί κλώτσε την μπάλα είναι το παιδί, ονομαστική, την μπάλα, αιτιατική, το αντικείμενο. Ο δάσκαλος είναι αυστηρός, ο δάσκαλος ονομαστική, αυστηρός ονομαστική. Δεν λέμε τον αυστηρό, ο δάσκαλος είναι τον αυστηρό ή ο δάσκαλος είναι αυστηρό, αλλά λέμε ο δάσκαλος είναι αυστηρός. Ονομαστική το υποκείμενο, ονομαστική και το κατηγορούμενο. Σε αιτιατική είναι μόνο το αντικείμενο. Και αφού τα έχουμε θυμηθεί τώρα όλα αυτά, τα οποία τα έχουμε πει και σε προηγούμενα μαθήματα, θα κάνουμε την άσκηση την οποία έχω προετοιμάσει, δύο ασκήσεις που έχω προετοιμάσει για να δούμε αν μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε όλα αυτά μέσα σε προτάσεις. Και η άσκηση μας λέει να σημειώσεις το ύψιλον πάνω από το υποκείμενο, ρο πάνω από το ρήμα, αλφα πάνω από το αντικείμενο και κάπα πάνω από το κατηγορούμενο στις παρακάτω προτάσεις. Όταν εγώ, επειδή δεν μπορώ να περιμένω να σκεφτείς, κάθε φορά που ρωτάω κάτι θα σταματάς το βίντεο για να έχεις περισσότερο χρόνο να σκέφτεσαι. Το φαγητό είναι έτοιμο. Ρήμα. Είναι. Υποκείμενο. Ποιος είναι το φαγητό. Κατηγορούμενο ή αντικείμενο. Κατηγορούμενο το έτοιμο γιατί μας λέει τι είναι. Θα μας λέει ότι τι είναι, το υποκείμενο είναι κατηγορούμενο. Το παιδί πέταξε μια πέτρα στο παράθυρο. Ρήμα. Πέταξε. Υποκείμενο. Ποιος, το παιδί. Αντικείμενο ή κατηγορούμενο.
μια πέτρα, το αντικείμενο. Η πέτρα δεν μας λέει τι είναι το παιδί, αλλά πού μεταβαίνει η ενέργεια. Πέταξε. Τι πέταξε? Μια πέτρα. Κουρασμένος και ανήσυχος δείχνει ο Θωμάς. Ρήμα. Δείχνει υποκείμενο. Ποιος? Ο Θωμάς. Τι δείχνει? Κουρασμένος. Τώρα το τι, τι είναι, αντικείμενο ή κατηγορούμενο? Κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι ο Θωμάς. Το κατηγορούμενο μας λέει τι είναι το υποκείμενο. Τι είναι ο Θωμάς? Κουρασμένος. Μπορεί να είναι το δείχνει, αλλά στην ουσία είναι το είναι. Ο Θωμάς είναι κουρασμένος. Ο Θωμάς είναι ανήσυχος. Και άλλο ένα κατηγορούμενο, ανήσυχος. Δύο κατηγορούμενα. Κουρασμένος και ανήσυχος. Μας λένε τι είναι ο Θωμάς, κουρασμένος και ανήσυχος. Η Νίκη και η Χριστίνα είναι φίλες. Ρήμα. Είναι. Υποκείμενο. Η Νίκη και η Χριστίνα, δύο υποκείμενα. Τι είναι? Φίλες κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι το υποκείμενο. Και είναι και σε ονομαστική πτώση. Οι φίλες. Ενώ αν ήταν αντικείμενο θα ήταν τις φίλες. Σε αιτιατική. Τα φώτα έφτιαξε ο ηλεκτρολόγος. Ρήμα. Έφτιαξε. Υποκείμενο. Ο ηλεκτρολόγος. Ποιος έφτιαξε? Ο ηλεκτρολόγος. Τι έφτιαξε? Τα φώτα, το αντικείμενο. Δεν είναι κατηγορούμενο, γιατί αν ήταν κατηγορούμενο θα μας έλεγε τι είναι ο ηλεκτρολόγος. Ο ηλεκτρολόγος δεν είναι τα φώτα. Αντικείμενο λοιπόν. Το ψάρι τρέμει έξω από το νερό. Ρήμα. Τρέμει. Υποκείμενο. Ποιος τρέμει? Το ψάρι. Τι τρέμει? Δεν υπάρχει ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο. Το ψάρι τρέμει, μας δείχνει ότι βρίσκεται σε μία κατάσταση το υποκείμενο. Το ρήμα αυτό που δεν έχει αντικείμενο ονομάζεται, έχουμε πει, αμετάβατο. Το αηδόνι και λαϊδί γλυκά. Ρήμα. Το αηδόνι. Κελαϊδί. Ποιος κελαϊδί? Το αηδόνι το υποκείμενο. Τι κελαϊδί? Γλυκά θα πεις. Δεν είναι όμως αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο, γιατί δεν λέει τι κελαϊδί γλυκά, αλλά λέει πως κελαϊδί. Η ερώτηση δεν είναι τι, είναι πως κελαϊδί γλυκά. Άρα λοιπόν τι κελαϊδί? Κελαϊδί, δεν έχει αντικείμενο. Αμετάβατο ρήμα. Το έργο αυτό θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία. Ρήμα. Θεωρήθηκε. Ποιος υποκείμενο? Το έργο. Τι θεωρήθηκε? Επιτυχία. Το επιτυχία θέλω να μου πεις τώρα τι είναι, αντικείμενο ή κατηγορούμενο? Κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι το έργο. Το έργο είναι επιτυχία. Μπορεί να έχει το θεωρήθηκε για να μας μπερδέψει, αλλά το θεωρήθηκε μπορεί να φύγει και να πάει στη θέση του το είναι. Το έργο αυτό είναι μεγάλη επιτυχία, θα μπορούσαμε να πούμε. Και αφού μπορεί να πάει το είναι στη θέση του θεωρήθηκε, είναι κατηγορούμενο, είναι συνδετικό ρήμα το θεωρήθηκε, όπως και το είναι. Όλοι ήταν καλοί μαζί του. Ρήμα. Ήταν. Υποκείμενο. Όλοι.
Τι ήταν όλοι? Καλή. Τι είναι το καλή, αντικείμενο ή κατηγορούμενο? Κατηγορούμενο μας λέει τι ήταν όλοι. Όλοι είναι καλοί. Τώρα επειδή είναι στον αόριστο δεν μας μπερδεύει. Όλοι είναι καλοί. Όλοι ήταν καλοί, όλοι θα είναι καλοί, σε όποιον χρόνο και να είναι. Το ρήμα είναι το είμαι που παίρνει κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι το υποκείμενο. Ο Αντώνης οδηγεί ένα πολύ γρήγορο αυτοκίνητο. Ρήμα. Οδηγεί, υποκείμενο. Ποιος? Ο Αντώνης. Τι οδηγεί? Αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο είναι το αντικείμενο. Δεν είναι κατηγορούμενο, γιατί ήταν κατηγορούμενο θα μας έλεγε τι είναι το τι είναι ο Αντώνης. Ο Αντώνης είναι αυτοκίνητο? Όχι βέβαια. Ο Γιώργος ψηφίστηκε πρόεδρος της τάξης. Ρήμα. Ψηφίστηκε. Ποιος? Ο Γιώργος υποκείμενο. Τι ψηφίστηκε? Πρόεδρος. Τι είναι το πρόεδρος, αντικείμενο ή κατηγορούμενο? Κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι ο Γιώργος. Ο Γιώργος είναι πρόεδρος. Έτρωγαν μόνο το φαγητό της γιαγιάς τους. Ρήμα. Έτρωγαν. Υποκείμενο. Ποιοι έτρωγαν? Τα παιδιά αυτοί. Ο Κώστας και ο Γιώργος. Εννοείται το υποκείμενο. Δεν μας το φανερώνει εδώ η πρόταση και το υποκείμενο αυτοί. Έτρωγαν λοιπόν, εννοείται. Δεν υπάρχει το υποκείμενο μέσα στην πρόταση. Τι έτρωγαν? Το φαγητό είναι το αντικείμενο. Ο παππούς ήταν λίγο άρρωστος. Ρήμα. Ήταν. Ποιος? Ο παππούς το υποκείμενο. Τι ήταν? Άρρωστος το κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι ήταν ο παππούς. Τι είναι ο παππούς? Ο υπουργός παραιτήθηκε από τη θέση του. Ρήμα. Παραιτήθηκε. Υποκείμενο, ποιος παραιτήθηκε? Ο υπουργός. Τι παραιτήθηκε? Από τη θέση του? Όχι. Αυτό μας λέει από πού παραιτήθηκε. Τι παραιτήθηκε? Τίποτα. Αμετάβατο το ρήμα. Δεν έχει ούτε αντικείμενο ούτε κατηγορούμενο. Μόνο υποκείμενο και ρήμα. Ο υπουργός παραιτήθηκε. Κάναμε τόσα πολλά παραδείγματα και έβαλα πολλά παραδείγματα για να είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνεις τώρα στις προτάσεις να αναγνωρίζεις ρήμα, υποκείμενο και κατηγορούμενο. Και άλλη μια άσκηση, να σημειώσεις ένα νι στο κουτάκι που δείχνει την χρωματισμένη λέξη στις παρακάτω προτάσεις. Ο θείος έγινε υπουργός. Κατηγορούμενο. Υποκείμενο ο θείος. Τι έγινε υπουργός? Ο θείος είναι υπουργός. Θα μπορούσαμε να πούμε ο υπουργός παραιτήθηκε από τη θέση του. Εδώ η λέξη, το ουσιαστικό υπουργός είναι υποκείμενο. Ένα νι βάζουμε. Ποιος παραιτήθηκε? Ο υπουργός. Μην πετάτε τα σκουπίδια στην αυλή. Τα σκουπίδια είναι αντικείμενο. Πετάτε, ποιος, εσείς, τι να μην πετάτε τα σκουπίδια? Τα σκουπίδια βρωμίζουν το περιβάλλον. Υποκείμενο είναι τώρα. Βρωμίζουν. Ποια βρωμίζουν? Τα σκουπίδια. Έτρωγαν μόνο το φαγητό της γιαγιάς. Το φαγητό είναι αντικείμενο. Έτρωγαν ποιος? Αυτοί. Τι έτρωγαν? Το φαγητό. Το βραδινό φαγητό τους ήταν πάντα φτωχικό. Άρα το φαγητό
είναι υποκείμενο και φτωχικό κατηγορούμενο. Ήταν το συνδετικό ρήμα ποιος, το φαγητό υποκείμενο τι ήταν, φτωχικό κατηγορούμενο, γιατί μας λέει τι είναι το φαγητό. Σε αυτό σημείο τελείωσε και αυτό το βίντεο, το επαναληπτικό. Έχουμε πει πάρα πολλά πάνω στα υποκείμενο, αντικείμενο και κατηγορούμενο. Πιστεύω ότι τα κατάλαβες. Νομίζω δεν χρειάζεται να επανέλθουμε με άλλο βίντεο. Γεια σου.